σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Απόψε αγκαλιά, θα σε πάρω απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Μαζί σου θα καώ σαν τσιγάρο. Αυτά τα έχω υποσχεθεί, όταν θα έρθει η στιγμή. Άμα το θες πολύ κι εσύ, να με δικό σου μια ζωή. Σεισμό μου φέρνεις μες στην ψυχή μου, τα πάνω κάτω στην ύπαρξή μου. Πες μου το ναι και θα το δεις. Απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Απόψε αγκαλιά, θα σε πάρω απάντα. Μόνο εσύ. Κάτι πρέπει να γίνει με μας. Δεν μπορώ άλλο να με τυραννάς. Σε ρωτώ μα εσύ ξεγλιστράς. Τι θα γίνει με μας? Ναι! Μια φορά μα βρεθείς στην αγκαλιά μου και τα χάδια μου γευτείς. Δεν θα θες να ξαναβγείς. Με τις ώρες θα σου δίνω τα φιλιά μου και ό,τι άλλο εσύ επιθυμείς. Θα σου κάνω ό,τι υποθείς. Πάντα ζεις μέσα στην καρδιά μου. Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε στο Φρατζελικό. Φυσικά δίπλα μας είμαστε φιλοξενούμενοι του κυρίου Λευτέρη Πανταζή. Καλησπέρα σας κύριε Λευτέρη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, τι κάνετε? Είμαστε καλά, διασκεδάζουμε τον κόσμο, κάνουμε ωραίες βραδιές. Υπέροχες βραδιές. Υπέροχες βραδιές. Και το ζητούμενο είναι ο κόσμος να περνάει καλά και αφού το καταφέρνουμε, έχουμε επιτυχία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί έχω παρακολουθήσει το πρόγραμμά σας και θα το παρακολουθήσουμε και μετά από τη συνέντευξη, το υπόλοιπο. Όλος ο κόσμος είναι πάνω στα τραπέζια, περνάει υπέροχα. Ιδιαίτερα όταν βγαίνετε. Αυτό κάνουμε. Αυτό ξέρουμε να κάνουμε. Είναι πανικός. Ξεχνιέται ο κόσμος με τα προβλήματά του που έχει. Έτσι. Και αυτό το έχετε καταφέρει με τις επιτυχίες σας, με κάθε σας εμφάνιση. Η δουλειά μου είναι να διασκεδάζω τον κόσμο. Από τη στιγμή που το καταφέρνω εδώ και τόσα χρόνια, βέβαια με την αγάπη του κόσμου που με στηρίζει, είμαι στον χώρο νομίζω με σεβασμό προς τον κόσμο και του δίνω την αγάπη μου και αυτός ανταποδίδει απλόχερα. Σας αγαπάει ο κόσμος. Τόσες επιτυχίες σε τόσο χρόνο, τόση χρυσή δίσκη, τι έχετε να πείτε? Τι να πω, είναι επιβράβευση ενός καλλιτέχνη ο οποίος προσπαθεί τόσα χρόνια και ο κόσμος τόσα χρόνια είναι δίπλα του από το πρώτο μου δίσκο που είναι πια 40 πλατινένια και χρυσή. Χωράνε στο σπίτι? Όχι, δεν χωράνε όλοι, αλλά εντάξει, είναι η ηθική ικανοποίηση ότι αυτό που κάνεις τουλάχιστον το κάνεις καλά και ο κόσμος ανταποδίδει. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες που κάνουν συναυλίες, καλοκαίρι, χειμώνα. Και η ομογένεια σας. Και η ομογένεια, ναι, που πάω πολύ συχνά, γιατί δεν θέλω να τους λείπω και διψούν τόσο πολύ. Πρόσφατα που είχα πάει το καλοκαίρι πριν ξεκινήσουμε εδώ στη Βραζιλία είχα φτάσει, οι Έλληνες εκεί που κλαίγανε και λέγανε στο Λευτέρη χαιρετίσμα στην Ελλάδα, όχι στα αδέλφια μου ή στη θεία μου ή στη μάνα μου, ξέρω εγώ, χαιρετίσμα στην Ελλάδα, με δάκρυα στα μάτια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν διψούν. Εγώ είμαι πρεσβευτής μέσα από το τραγούδι μου και γυρίζω από την Ελλάδα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και οπουδήποτε με καλέσουν και κάνω αυτό το πράγμα. Τι κάνω? Τους διασκεδάζω με την ψυχή μου, αυτοί είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Τους δίνεται μεγάλη χαρά και αγάπη. Γυρίζω με χαρά την ψυχή τους και με στηρίζουν τόσα χρόνια. Αυτό είναι. Είναι πολύ ευχαριστώ. Επόμενα σχέδια που σκέφτεστε? Τώρα είμαστε φέτος εδώ μαζί με ένα αξιόλογο σχήμα με την Χριστίνα Κολέτσα, τον Ανδρέα το Στάμο, Θωρή τον Φέρι. Το μαγαζί Δόξα τω Θεώ είναι από τα πρώτα στην κίνηση. Πριν από 10 μέρες περίπου κυκλοφόρησε το νέο μου CD από τη Heaven με γενικό τίτλο «Ξαναγύρισες, ε?».
και έχει και την επιτυχία του καλοκαιριού, τον άπιστο μέσα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και υπάρχουν πολλοί άπιστοι. Εντάξει, εμείς απιστήσαμε το καλοκαίρι. Τώρα ξαναμαζευτήκαμε στο λιμανάκι. Ηρεμούμε. Έτσι. Και ευελπιστώ μόλις τελειώσουμε το καλό, πότε θα είναι αυτό, να δούμε. Γιατί όπως πάει το μαγαζί, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουμε. Να κάνω και μερικές συναυλίες στην Αμερική, στην Αυστραλία και μετά σε όλη την Ελλάδα. Θα χαρούμε εννοείται να σε ξαναδούμε Καλλινό, γιατί όποτε έρχεστε περνάμε τέλεια. Ναι, έχω εκεί το Σάκη, ο οποίος είναι ένας κύριος και μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά. Και όσες φορές έχω έρθει στην Καλλινό, περνάω καταπληκτικά. Ο κόσμος με αγκαλιάζει και δεν φεύγω ποτέ με άδεια χέρια. Πάντα παίρνουμε για κάτι μαζί. Τα παραδοσιακά του νησιού, μέλια, σφουγγάρια. Έτσι, έτσι. Και πάντα. Σφουγγάρια και μέλια. Και... και την αγάπη του κόσμου που είναι και πάντα, πιστεύω, είναι ένα από τα πιο θερμά κοινά. Όχι, από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Καλλινό, έχω έρθει 5-6 φορές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί και ο Σάκης σαν επιχειρηματίας και γενικά ο κόσμος του νησιού με έχει αγκαλιάσει και γι' αυτό και έχω έρθει πολλές φορές. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ. Αν κάποιο παιδί ερχόταν και σας έλεγε τι γνώμη θα είχατε για τα talent show αν θα συμμετείχε, τι γνώμη είχε? Είναι θετικό, είναι θετικό. Από τη στιγμή που ένα παιδί ξεκινάει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Όλα αυτά τα talent show, τα The Voice, πώς λέγεται τώρα. Τώρα ξεκινάει σε λίγες μέρες το The Voice. Ναι, όλα αυτά είναι μία πόρτα, ένας δρόμος για να ξεκινήσει ένα νέο παιδί το οποίο πράγματι αξίζει. Έχει ταλέντο, δεν λέω που πάνε μερικοί οι οποίοι απορρίπτονται, εντάξει. Και αυτοί όμως έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Να δοκιμάσουν. Όμως είναι ένας καλός δρόμος για να ξεκινήσει ένα παιδί. Απλά να είναι προετοιμασμένος ότι αν τυχόν και απορριφθεί, να μην το πάρει κατάκαρδα και στεναχωρηθεί, γιατί εντάξει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόλις πάει εκεί θα τον πάρουνε. Αν δεν τον πάρουνε, δεν πρέπει να σταματήσει, πρέπει να συνεχίσει πάλι. Να ξαναπροσπαθήσει. Αφού του αρέσει αυτό βέβαια. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να μας φιλοξενήσετε στο πολύ ωραίο σας καμαρίνι. Να σας αφήσω για να ετοιμαστείτε, γιατί σε λίγο θα πρέπει να βγείτε. Να μας ακούσετε κι εσείς. Βεβαίως και θα σας ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία μέσα από την εκπομπή σας να έρθω σε επαφή με τον κόσμο που μας βλέπει εκεί στο νησί. Και σας αγαπάει πάρα πολύ. Και να πω για τις μέρες αυτές, εύχομαι σε όλους Καλλίμνιους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά και καλή πρόοδο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, γεια σας. Ξαναγύρισες, μακριά μου στο χαπί ότι δεν θα αντέχες, μα το δρόμο της καρδιάς σου πάντα διάλεγες κι όσα σου λέγα δεν τα ακούγες ποτέ. Ξαναγύρισες, σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μην χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, μόνο που εγώ έχω αλλάξει και δεν θα αφήσω να με κάψει στο γυρισμό σου η φωτιά σου, δεν θέλω πια τον ερώτα σου. Μόνο που εγώ έχω αλλάξει και δεν θα αφήσω να με κάψει στο γυρισμό σου η φωτιά σου, δεν θέλω πια τον ερώτα. Εμένα εγώ πίστω σε μια γυναίκα σαν και σένα θέλω άλλες δέκα. Τώρα βγαίνω, πίνω και τα σπάω και καλά περνάω. Εμένα εγώ πίστω σε μια γυναίκα σαν και σένα θέλω άλλες δέκα. Αντί να κάτσω σπίτι μου να κλαίω, τα μαγαζιά θα καίω. Αγάπη μου να ξέρεις, μαζί μου θα υποφέρεις, να
με έχεις κλειδωμένο, δεν θα τα καταφέρει.